έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης τυχών κρουσμάτων του νέου κοροναϊού, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μετά την πρωινή συνευρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας. Με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, δρομολογούνται έκτακτες προσλήψεις προκειμένου να ενισχυθούν τα εργαστήρια στα δημόσια νοσοκομεία και στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας με στόχο να αντιμετωπιστούν άμεσα τα κενά όπου υπάρχουν. Έχω να αναγγείλω την σύσταση διατομεακής επιτροπής στα επίπεδα των Γενικών Γραμματέων ή Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων, προκειμένου για τον καλύτερο συντονισμό, πρώτον. Δεύτερον, την εξουσιοδότηση στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, έτσι ώστε να προβεί σε αυτές τις άμεσες προσλήψεις που χρειάζονται, με διαδικασία του κατεπήγοντος, έτσι ώστε να ενισχύσει τα εργαστήρια, με γιατρούς στα νοσοκομεία, ειδικούς επιστήμονες, την Task Force, τις πύλες εισόδου, δύο. Και τρία, θα ήθελα να ζητήσω για μία ακόμη φορά να υπάρχει υπεύθυνη ενημέρωση για ένα θέμα δημόσιας υγείας. Ήδη στη χώρα μας έχουν εξεταστεί τουλάχιστον 29 δείγματα από κάθε περιοχή. Στην ουσία, μόνο ένα από αυτά είχε λόγους να διερευνηθεί περαιτέρω, το οποίο ήταν τελικά αρνητικό στον κοροναϊό. Δεν έχει έρθει ο ιός ακόμα στη χώρα μας. Η πιθανότητα υπάρχει και ανάλογα με τα επιστημονικά δεδομένα, τα διεθνή τα παρακολουθείτε και η επαγρύπνηση υπάρχει και είναι πάρα πολύ αυξημένη ήδη. Αυτό που λέμε αυτές τις μέρες είναι η επαγρύπνηση, η έγκαιρη αναγνώριση, ο εργαστριακός έλεγχος και η απομόνωση ενός περιστατικού που θα πληρεί τον ορισμό κρούσματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ο ΕΟΔΗ κάθε μέρα δουλεύει σε αυτό το θέμα. Σε συνεργασία βέβαια με τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Θεωρούμε την πιθανότητα να έρθει ένα κρούσμα τις επόμενες τρεις εβδομάδες ως υπαρκτή με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα και γι' αυτό χρειάζεται επαγρύπνηση. Οι γιατροί της χώρας έχουν πάρει οδηγίες για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν αν εντοπίσουν ύποπτο περιστατικό. Υπάρχει επάρκεια μέτρων για ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπάρχει. Δεν έχουμε ασθενή στην Ελλάδα και κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε αν τυχόν εμφανιστεί ασθενής να αντιμετωπιστεί όπως πρέπει. Θα πρέπει να πούμε ότι ο κορονοϊός έχει μια πολύ χαμηλή θνητότητα και δεν θα πρέπει να υπάρχει πανικός. Οι πιθανότητες να έχει κανείς μια πολύ άσχημη κατάληξη από αυτόν είναι πολύ μικρές και οι πιθανότητες να έχει μια καλή κατάληξη είναι κοντά στο 98%. Για την 7η υγειονομική περιφέρεια, ως νοσοκομείο αναφοράς, έχει οριστεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με αναπληρωματικό το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ο Άγιος Γεώργιος.